Okay. Εδώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί κάποια στιγμή στην επόμενη μας συνάντηση θα πω περισσότερα. Η Ελλάδα έχει τεράστιο ενδιαφέρον εδώ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα έλεγα ότι τα περισσότερα χρήματά της, με εξαίρεση τους νανοδορυφόρους, τα έχει βάλει στο Earth Observation. Και ο στόχος που βρίσκεται από πίσω είναι η πολιτική προστασία. Φωτιές, πλημμύρες, διάβρωση ακτών. Και βέβαια μέσα σε αυτό βρίσκονται και άλλα πράγματα, και λίγο κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως η παρακολούθηση της δραστηριότητας με τους μετανάστες και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη δραστηριότητα που κρύβεται μέσα στο Earth Observation. Όταν μπεις μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, στο Earth Observation, καταφέρνεις και ανταλλάσσεις ή αλλιώς μοιράζεσαι με άλλους partner τέτοιες δυνατότητες. Κάνεις δηλαδή πράγματα από κοινού. Μια υπερφασματική κάμερα που έχουν αναπτύξει οι Ιταλοί στη λογική του project του Prisma, αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιούν και Έλληνες επιστήμονες και την αξιοποιούν για να κάνουν κάποιες καταγραφές συγκεκριμένων πραγμάτων με υπερφασματικές κάμερες. Αυτά είναι τώρα καινούργιες ιδέες, καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες επεκτείνονται εκρηκτικά, εκρηκτικά όμως. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο ήμασταν στα πρώτα βήματα και τώρα έχουμε κάνει φοβερά βήματα με φοβερή αξιοπιστία, φοβερό calibration, φοβερό calibration. Θα πούμε περισσότερα Earth Observation σε άλλη φάση. Εδώ τώρα περισσότερο θα ήθελα να σταθώ στο ότι το Earth Observation κινείται, είναι ένας φάκελος, ένα πρόγραμμα που έχει μέσα του πολλά πράγματα και κρύβει μέσα και περιβάλλον και σοδιές και διαχείριση υδάτων, και μάλιστα με τις καινούριες κάμερες αυτές πάμε και στα υπόγεια ύδατα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι στην υποσαχάρια Αφρική έχουμε εντοπίσει νερά που βρίσκονται μέχρι και 35-40 μέτρα κάτω από το έδαφος, και κατευθύνουμε εκεί τις προσπάθειες για να κάνουμε γεωτρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες πια με την καινούργια τεχνολογία. Και η Ευρώπη, έχω κοκκινήσει πράγματα που θεώρησε ότι ήταν τα πιο hot της τελευταίας περίοδου. Ασχολείται πάρα πολύ και με το pre-development του exploitation, δηλαδή από πρόγραμμα, από αρχικές ιδέες, ποντάρει στις αρχικές ιδέες, δεν θέλει να πάρει πράγματα που υπάρχουν, θέλει από το pre-development να το ξεκινήσει, οπότε ποντάρει στις αρχικές ιδέες, δίνει και αρκετά χρήματα εκεί. Το άλλο που δείχνω στα δύο τελευταία, ότι έχεις user-ready data access, δηλαδή είναι έτοιμα να τα αξιοποιήσει η κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ευρώπης, και γι' αυτό το λόγο θα φύγω λίγο από την τεχνική λεπτομέρεια, να πω λίγο το στρατηγικό. Το Earth Observation αναπτύχθηκε τόσο πολύ και είναι τόσο ορατό το όφελος της κοινωνίας, που γι' αυτό το λόγο θέλησε να την απορροφήσει την ESA ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο πετυχημένο αυτό το πράγμα που παρήχε στην Ευρώπη, στον κόσμο και εκτός Ευρώπης ακόμα, που πραγματικά είχε ανταπόδοση. Οπότε θεωρήθηκε ότι έπρεπε να είναι μια υποδομή που να μην την ελέγχει η ESA με το ESA Council, αλλά να περάσει στα χέρια των Βρυξελών. Βλέπετε, η μεγάλη επιτυχία σε κάνει ελκυστικό και για άλλους, οι οποίοι περιμένουν να σε εκμεταλλευτούν. Αν δεν είσαι τόσο επιτυχημένος, σε αφήνουν στη γωνιά σου και κάνεις αυτό που ξέρεις. Εδώ τώρα έχω τα climate variables, τα environmental climate variables, τα οποία συχνά τα αναφέρουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στο ότι το Earth Observation ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε εδώ, το καθένα από αυτά τα εικονίδια κρύβει μια δραστηριότητα, και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, κάποια από αυτά ιδιαίτερα σημαντικά κτλ. Αυτό το Fire, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και παρουσία και στο Council του Fire η Ελλάδα. Θα κάνουμε τώρα ένα βήμα μπροστά, να φύγουμε από αυτά και να πάμε σε κάτι που δεν το έχουμε αγγίξει μέχρι στιγμής. Αυτά που έχω βάλει μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, οι επανδρομένες επιχειρήσεις. Πρωτού συνεχίσετε, υπάρχει μια ερώτηση από την κυρία Ψαρά. Ωραία, βεβαίως. Γεια σας. Η απορία μου είναι το GHG που ήταν πριν, στην προηγούμενη διαφάνεια. Τι είναι? Το τι λέτε. Ναι. Δεν τα ξέρω κιόλα. Αέρια του θερμοκηπίου, μήπως εννοείται. Α, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Greenhouse gases, δεν ξέρω. Κύριε Καθηγητά, αν θέλετε, γυρίστε μία Να διάρκεια. είναι στο τελευταίο, στη μέση, Ναι. στην τελευταία σειρά. Greenhouse gases, ναι. Ναι. Α, Τα οκ. αέρια του θερμοκηπίου. Αέρια του θερμοκηπίου. Εδώ, στα αέρια του θερμοκηπίου, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ότι μετρούσαμε διαφορετικά, μάλλον όχι, δεν το λέω σωστά, ανακοινώναμε διαφορετικά πράγματα από τους Αμερικάνους,
και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους. Δεν, δηλαδή, ενώ θεωρητικά μετρούσαμε όλοι το ίδιο πράγμα, ανακοινώναμε διαφορετικά πράγματα. Οπότε ή μετρούσαμε διαφορετικά, ή μετρούσαμε κάτι, αλλά ανακοινώναμε αυτά που θέλαμε να ανακοινώσουμε. Εκεί λοιπόν η Ευρώπη εδώ ήταν ένας στίβος μάχης που τον κέρδισε η Ευρώπη, γιατί ήταν η φωνή της αξιοπιστίας. Εντάξει. Η Ευρώπη δεν δίστασε να πει την αλήθεια, και ας μην ήταν καλή η αλήθεια. Εδώ ήταν ένα κομμάτι που η Ευρώπη πήγε πολύ καλά. Αν ψάξετε λίγο, αν ανατρέξετε λίγο στο Google, θα βρείτε πράγματα για αυτή την κουβέντα τη μεγάλη που είχε γίνει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που αφορά την Ελλάδα, αλλά αφορά και το απειθήτα. Δηλαδή υπάρχει και κάποια δραστηριότητα πάνω σε αυτά, οι εμπαδρομένες πτήσεις, μικροβαρυτική έρευνα και εξερεύνηση του διαστήματος. Βλέπετε τα διακρίνω από το από πάνω, είναι άλλα προγράμματα από πάνω, το παρατήρηση γης, τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση και launchers. Για πλοήγηση δεν είπα τίποτα πέρα από ένα γενικό cross, γιατί η Ελλάδα θα είναι καθαρός user εκεί, δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, προς στιγμή τουλάχιστον. Μόλις θα κάνουμε τους νανοδορυφόρους θα μπούμε και εκεί, θα έχει και κάποια χρήση, θα έχουμε ένα μερίδιο στην πλοήγηση. Λοιπόν, τώρα εδώ να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Ότι το περίφημο επανδρομένες πτήσεις και εξερεύνηση του διαστήματος κρύβει μέσα πολλές υποενότητες. Η πρώτη μιλάει για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και την εκμετάλλευση αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ό,τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο μιλάει για επιστημονικά πράγματα σε διαστημικό περιβάλλον, δηλαδή να κάνεις καθαρή επιστήμη. Το άλλο είναι το ExoMars, που είναι να φτιάξουμε. ExoMars είναι η αποστολή που στέλνει ένα rover και θα πάρει δείγμα και θα στείλει πίσω στον Άρη. Το Luna Resources Lander Mission είναι κάτι στο πλαίσιο της αποστολής Artemis. Έχουμε ένα ρόλο εκεί για να κυρίως το biomining, δηλαδή να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα resources πάνω στην, που είναι πάλι βασικό κομμάτι τεχνολογίας και επιστήμης. Υπάρχει μια πλατφόρμα που λέγεται Expert, και από τις λέξεις Exploration, Preparation, Research Technology, που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα, γιατί κάνει κάτι το οποίο είναι σε πρώιμο στάδιο, σε χαμηλό TRL, για να εξυπηρετήσει μετά τις άλλες δράσεις. Και βεβαίως έχουμε και το Mars, το MREP, που και εδώ έχουμε ελληνική παρουσία, κυρίως στα θέματα software. Κάτι θα δείξω νομίζω παρακάτω. Ναι, ήδη το μεγάλο πρόγραμμα που λεγόταν μέχρι το πρόσφατα E3P, το λεγόμενο Envelope Program E3P, τώρα πια έχουμε υιοθετήσει την περιγραφή Terra Nova, που ήταν ένα Vision for Exploration πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016, αλλά τώρα πια υιοθετήθηκε σαν έννοια και υπερκαλύπτει το E3P. Δεν μιλάμε για E3P, πια μιλάμε για Terra Nova, αλλά είναι κάτι που προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο. Και τα δύο components του, τα μεγάλα, είναι το Expert και το Science Space. Υπάρχει, αυτό είναι το Terra Nova, το Exploration Vision, κρύβει μέσα διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές συνιστώσεις. Άλλα έχουν να κάνουν με την επιστήμη, άλλα έχουν να κάνουν με κάποια skills, δεξιότητες και τεχνολογία. Έτσι, οι άνθρωποι, οι αστροναύτες, είναι ένα πολύ σημαντική συμμετοχή. Μάλιστα, εδώ θα σας πω και κάτι το οποίο, αν το σκεφτείτε λίγο, θα δείτε κάτι πώς μια ισορροπία που προσπαθεί να κρατηθεί ανάμεσα στα διάφορα έθνη του πλανήτη, εδώ ευνοεί την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει κανείς να χειριστεί τα σκάφη τα οποία πετάνε, χρειάζονται και άνθρωποι που να μην κάνουν επιστήμη πάνω στο σταθμό ή στα άλλα μέσα, στις άλλες πλατφόρμες, αλλά να είναι οι πιλότοι. Όταν λοιπόν οι πιλότοι δεν είναι Ευρωπαίοι εξ ανάγκης, γιατί τα μηχανήματα αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά, οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι απομένουν και μπορεί να είναι Ευρωπαίοι ή από άλλα, όπως οι Ιάπωνες κτλ., από άλλους οργανισμούς, είναι επιστήμονες. Οπότε εδώ η Ευρώπη πραγματικά κεφαλοποιεί ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί δεν έχει τους πιλότους, έχει τους επιστήμονες. Και οι επιστήμονες είναι αυτοί που κάνουν τα πειράματα, οι επιστήμονες που καταλαβαίνουν από την τεχνολογία, οι επιστήμονες είναι που συνεργάζονται με τις εταιρείες ακόμα και στη NASA. Γιατί στέλνουν και οι Αμερικάνοι πειράματα πάνω. Άρα τα χειρίζονται οι Ευρωπαίοι αστροναύτες, γιατί υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι αστροναύτες που είναι πια payload specialist ή mission specialist, δεν είναι πιλότοι και κάνουν τα πειράματά τους. Οπότε εκεί υπάρχει μια τεράστια υπεραξία που κερδίζει σε ανθρώπινο δυναμικό η Ευρώπη και σε εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Okay, ας το προσπεράσω αυτό. Ας μείνω σε κάποια στις κατηγοριοποιήσεις. Εδώ έχω κυτρινίσει το expert, θεωρώντας ότι είναι ένα βασικό που ενδιαφέρει και την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Το πω λίγο πιο γρήγορα. Λίγα λόγια το expert. Integrating of all activities, το πρώτο κόκκινο κομμάτι. Για new human space flight, δηλαδή μιλάμε για να τα ενσωματώσω όλα,
για να κάνω τα καινούργια Human Spaceflight και Robotic Exploration. Οπότε βλέπετε ότι εδώ το expert είναι κάτι που σε χαμηλό TRL, δηλαδή για το ξεκίνημά του, επιτρέπει να κάνεις ανάπτυξη τεχνολογίας. Και έχω και την κυτρινής από κάτω ότι το architecture και mission definition studies είναι definition studies αυτά, έτσι, δεν έχουν υλοποίηση, αλλά είναι τεράστιο εσύ να αποφασίζεις σαν Ευρώπη ποιο είναι το definition study. Και βλέπετε από κάτω έχει pre-development of new technologies, δηλαδή πάλι σε χαμηλό TRL level, το οποίο δεν είναι, δηλαδή βλέπετε το TRL 6 λέω είναι στο beginning της φάσης V2, που η φάση V2 είναι πραγματικά implementation. Άρα λοιπόν εδώ η Ευρώπη έχει ένα καθοριστικό ρόλο, είναι νομίζω τα σχεδόν ομόφωνα αποφασίσαν τα κράτη-μέλη να δοθούν χρήματα και προτεραιότητες σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Πάντα μιλάω μέσα στο exploration, έτσι, γιατί εδώ υπάρχουν νησίδες. Η μία νησίδα δεν επικοινωνεί με την άλλη, όχι τουλάχιστον σε μεσαίο και χαμηλό επίπεδο, μόνο στο ψηλό. Άλλο το telecommunication, άλλο το η πλοήγηση, άλλο η παρατήρηση γης. Γι' αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη νησίδα που λέγεται εξερεύνηση, το expert έχει πραγματικά πολύ προβεβλημένη θέση. Εδώ έχουμε. Για να το κρύψω και αυτό, να βλέπω καλύτερα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που κρύβεται μέσα στο expert είναι το Robotic Sample Return, κάτι που θα ενδιαφέρει πάρα πολύ την αποστολή για τον Άρη. Και νομίζω, εξηγώ παρακάτω, ότι υπάρχει και μια ελληνική συμμετοχή εδώ. Όχι, εδώ φαίνεται η ελληνική συμμετοχή. Είναι μια κοινοπραξία μεταξύ μιας ισπανικής εταιρείας, η οποία είναι ο prime contractor, ο συντονιστής, και δύο ιδρυμάτων. Το ένα είναι το National Technical University, το Μετσόβιο, και το άλλο είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που κυρίως εδώ πέρα έχουμε visual δουλειά, δηλαδή έχουμε visual engineers, κάνουν δουλειές και κάπου θα λέει μέσα ότι είναι για algorithms. Να το εδώ πάνω. Να φτιάξω λίγο τον δείχτη. Εδώ βλέπετε computer vision algorithms. Γενικά θα ήθελα να σας περάσω αυτή την πληροφορία, γιατί το vision engineering, το vision expert είναι πολύ ψηλά στην Ελλάδα. Και υπάρχουν νησίδες αριστείας, πραγματικά καταπληκτικά νούμερα και καταπληκτικές επιδόσεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει ένα καταπληκτικό group με vision engineers, δηλαδή ανάλυση εικόνας. Και έχουν καταφέρει, χρησιμοποιώντας δύο κάμερες, μόνο δύο κάμερες, να μπορούν να έχουν καταπληκτικές τρισδιάστατες αποτυπώσεις, ακόμα και σε κίνηση. Είναι νέοι αλγόριθμοι που αρχίζουν να ενσωματώνονται τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη και στο έδαφος. Δηλαδή, φοβερή προστιθέμενη αξία. Εκείνο που επίσης θα ήθελα να προσέξετε είναι ότι τα λεφτά που δίνει η ESA είναι λίγα. Δείτε λοιπόν ένα budget εδώ. 250.000 ήταν όλο το budget του έργου. Αυτό το έργο δεν είναι τωρινό, έχει 4-5 χρόνια. Το budget δεν είναι πολύ μεγάλο. Το budget δεν είναι πολύ μικρό. Για αυτό που. Το παραδοτέο, έτσι, αυτό εννοώ. Το παραδοτέο είναι καταπληκτικό, ενώ το budget είναι πολύ χαμηλό. Άρα λοιπόν υπάρχει φοβερή προστιθέμενη αξία. Ένα άλλο έργο είναι το Sextant, που πάλι έχουμε συμμετοχή της ίδιας ισπανικής εταιρείας, αλλά εκτός από το Μετσόβιο εδώ πέρα έχουμε το ITE, κάτω στην Κρήτη, πάλι Computer Vision Algorithms, και έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν το Martian Rover, έτσι, να κάνει visual navigation και localization. Ξέρετε ή έχετε ακούσει ότι υπάρχουν πολλά λεπτά, 16 λεπτά καθυστέρηση να έρθει το σήμα, οπότε πρέπει να υπάρχει αυτοματισμός και ικανότητα να αυτοδιαχειρίζει τον εαυτό του το rover. Οπότε εκεί ακριβώς το computer vision είναι τεράστιες αξίες, γιατί χρειάζεται να παίρνει αποφάσεις με βάση το τι συμβαίνει. Οπότε εκεί έχουμε πολύ σημαντική ελληνική παρουσία. Τώρα το SciSpace, που είναι το πιο science κομμάτι, χαμηλό TRL, κυρίως έρευνα. Εδώ έχει αυτό πολύ ενδιαφέρον, είχα λησμονήσει αυτή τη διαφάνεια και έχει τεράστια σημασία. Πήγε να το πνίξει αυτό το κομμάτι, το SciSpace, το υπόλοιπο exploration, γιατί είχαν τεράστιες ανάγκες όσον αφορά το budget για να πάμε στη Σελήνη και να πάμε στον Άρη. Οπότε θεωρήθηκε ότι το πρώτο θύμα θα ήταν το SciSpace, το οποίο είναι η υποδομή επιστημονική. Και τελικά αναθέσαν σε αυτή την επιτροπή, στο European Space Science Committee, η οποία είναι μια εξωτερική επιτροπή με εξωτερικούς expert, δεν είναι άνθρωποι της ESA, να αποφασίσουν. Πήρε πολλούς μήνες, κατέληξε όμως το 2021 το Σεπτέμβριο, βλέπετε, περίπου 1,5 χρόνο πριν, και έδωσε μια όθηση και έμεινε το SciSpace, γιατί κινδύνευε λόγω έλλειψης χρημάτων, γιατί και τα κράτη με τον κορονοϊό δεν βάζανε χρήματα πια, οπότε έλλειψη χρημάτων θα έπνιγε το SciSpace, το σώσανε και το σώσαμε με ένα πολύ όμορφο τρόπο που πρόβαλε και διαφήμισε και όλα το Life και Physical Sciences.
Ποια είναι τα παραδοτέα, εντάξει, innovation, global growth, το παραβάλλον. Υπάρχει ένα business κομμάτι που η ESA προσπαθεί να πει ότι εντάξει, μπορεί να κάνετε business. Ξέρετε, η ESA οτιδήποτε παράγει από τα προγράμματά της, το μόνο που ζητάει είναι η ελεύθερη πρόσβαση για την ίδια την ESA. Δεν ζητάει ποσοστά, μπορεί να σου δώσει δηλαδή 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια να φτιάξει μια τεχνολογία και εσύ σου επιτρέπει, άμα τη φτιάξει μετά, να την κάνει εμπορευματοποίηση, να την κάνει μόνο σου. Το μόνο που υποχρεώ είναι όταν στη ζητήσει η ESA για τους δικούς της σκοπούς, γιατί μπορεί να θέλει να τη στείλει σε ένα δορυφόρο ή να κάνει μια αποστολή, η ίδια να την πάρει βεβαίως τζάμπα, να μην την πληρώσει. Αλλά από την άλλη μεριά η ESA δεν θέλει να κάνει η ίδια business, ούτε θέλει ποσοστά, ούτε θέλει μερίδιο του copyright και των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ καλό business model. Δουλεύει στην Ελλάδα, είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά γενικώς δουλεύει το σύστημα. Τώρα εδώ πέρα έχω τα διάφορα disciplines, τις διάφορες δηλαδή περιοχές επιστημονικές, όπου γίνονται πολλές δουλειές. Human research, τεράστια δουλειά από την Ευρώπη, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από την Ευρώπη. Biology, astrobiology, από τα πολύ ισχυρά group παγκόσμια. Physical sciences, λιγότερα σε σχέση με το biology, astrobiology και human research. Περίεργο ίσως, αλλά έτσι είναι. Και βεβαίως έχουμε και διάφορα research drivers, δηλαδή σε ποια ερωτήματα μας απασχολούν, ποιες είναι οι παράμετροι που θέλουμε να μελετήσουμε, η έλλειψη βαρύτητας ή αλλιώς η μικροβαρύτητα. Μικροβαρύτητα εννοούμε 10 στη μείον 6 βαρύτητα, έτσι πρακτικά 0, ποτέ δεν είναι 0 ή ποτέ δεν είναι και 10 στη μείον 6 για να είμαστε ειλικρινείς. Η επίδραση του radiation και η επίδραση του isolation, την απομόνωση. Η επίδραση του isolation έχει να κάνει με τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και βρίσκονται μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους, στην ουσία φυλακισμένοι σε κάποιους μικρούς χώρους, με ανθρώπους που αναγκάζονται να συνυπάρξουν χωρίς να είναι ούτε φίλοι του, γνωστοί του ή του οικογένεια. Είναι ένα τρομερό πείραμα αυτό ψυχολογικό. Η Ευρώπη επενδύει πάνω σε αυτό. Έχει κάνει πράγματα δηλαδή η Ευρώπη πάνω σε αυτό, αυτό που προσπαθώ να πω. Και προσπαθώ να αλλάξω και διαφάνεια. Okay. Κάτι πήγε να γίνει. Εδώ τώρα microgravity πετυχαίνουμε όχι μόνο στο διάστημα, στον ISS. Υπάρχουν και πολύ πιο φθηνές λύσεις. Το ένα είναι με προσομοίωση στο έδαφος. Υπάρχουν οι λεγόμενες random position machine, οι οποίες κινούνται με τυχαίο προσανατολισμό στο χρόνο. Οπότε, αν βάλεις ένα φυτό να αναπτυχθεί εκεί μέσα, επειδή αυτό κινείται, γυρνάει τρελά με ένα τυχαίο τρόπο, στην ουσία δεν εντοπίζεται κατευθυντικά η βαρύτητα. Οπότε, βλέπετε οι ρίζες αντί να βγουν κάθετα προς τα κάτω προς το χώμα, βγαίνουν σε ένα θύσανο σφαιρικό. Δηλαδή, προσομοιάζεται η πολύ παραμετρικότητα του microgravity από πολλές πλευρές, από τυχαίες κατευθύνσεις. Τα drop towers, είπαμε, είναι οι πύργοι ρήψεις, παραβολικές πτήσεις, η υποχυτική πύραυλη και ο ISS. Εδώ έχουμε, στο radiation, έχουμε και ground-based κυρίως εγκαταστάσεις της ESA και στον ISS και isolation πάλι στο ground-based και στο ISS. Νομίζω θα έπρεπε να έχω στοιχεία. Εδώ για το isolation έχω μια πολύ ωραία διαφάνεια που μου την έδωσε ο Αδριανός ο Γολέμης, ο οποίος είχαμε τη χαρά και την προηγούμενη φορά και πέρσι να τον έχουμε ομιλητή, νομίζω είναι και φέτος, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Βεβαίως, ναι. Είναι ομιλητής ο Αδριανός. Ο Αδριανός λοιπόν πέρσι όταν μιλούσε δεν είχε να πει αυτά που έχει να πει φέτος, γιατί φέτος ο Αδριανός έχει να πει ότι από τους 22.500 υποψήφιους αστροναύτες έφτασε στους τελευταίους 25. Ήταν δηλαδή ο Έλληνας που διακρίθηκε στο διαγωνισμό για να επιλεγούν οι αστροναύτες. Επιλέχθησαν 6 career astronauts και οι υπόλοιποι, άλλοι 11 περίπου reserve, οι οποίοι παραμένουν στη θέση δουλειάς τους αλλά κάνουν συγκεκριμένη εκπαίδευση για συγκεκριμένες αποστολές. Ο Αδριανός υπήρχε σε ένα short list με βάση τα προσόντα του που τον έβαζε στην πρώτη πεντάδα. Σας λέω, πήραν αυτή τη στιγμή 17, έτσι, 6 και 11. 6 career μόνιμους και 11 reserve. Ο Αδριανός ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα. Θα ήταν δηλαδή, αν η Ελλάδα τον στήριζε όπως έπρεπε, θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Δυστυχώς, και ο Γιάννης τα ξέρει από πρώτο χέρι, παρότι κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα, δεν καταφέραμε να πείσουμε τους ανθρώπους στην Αθήνα ότι αξίζει τον κόπο για πολλούς λόγους, πέρα από την εθνική περηφάνεια, ανάταση και όλα τα άλλα, γιατί αυτό θα δημιουργούσε μια αίσθηση στη χώρα ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε πράγματα. Θα δημιουργούσε λοιπόν ένα πολύ θετικό κλίμα και η παρουσία του Αδριανού θα ενίσχυε την παρουσία Ελλήνων επιστημόνων και ελληνικών τεχνολογιών στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα καταφέραμε, δεν έφταιγε ο Αδριανός. Έτσι. 25 ήταν και 25 είχαν τα προσόντα να είναι αστροναύτες. Από εκεί και μετά ήταν άλλοι λόγοι που επιλέγησαν ή δεν επιλέγησαν. Εδώ λοιπόν τον Αδριανό τον βλέπουμε να έχει πάει στην Ανταρκτική, να έχει μείνει εκεί για πολλούς μήνες σε συνθήκες isolation και ήταν ο γιατρός της βάσης, της Concordia. Πριν τον Αδριανό, αρκετά χρόνια πριν,
Υπήρξε ο Βαγγέλης ο Καϊμακάμης που έκανε την ίδια δουλειά, επίσης αστροναύτης υποψήφιος στην καμπάνια επιλογής του 2008. Ο Βαγγέλης είχε φτάσει στους 40, τότε ήταν οι 40 από τους οποίους διαλέξανε τους 5. Είχε φτάσει και εκείνος λέει, μέχρι τέλος, και εκείνος ήταν γιατρός όπως είναι και ο Αδριανός. Και εκείνος σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα ο Βαγγέλης αυτή τη στιγμή ασκεί την ιατρική στο Παπαγεωργείο, είναι πνευμονολόγος από όσο θυμάμαι και δεν ασχολείται πια με το διάστημα. Ο Αδριανός δεν ήταν στην Ελλάδα, ο Αδριανός για πολλά χρόνια δουλεύει σε μια εταιρεία η οποία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες με συμβόλαιο στην ΕΣΑ, είναι γιατρός αστροναυτών, συνοδεύει Ευρωπαίους αστροναύτες στις αποστολές και καταγράφει τα βιομετρικά τους και άλλα στοιχεία, είναι γιατρός δηλαδή, και ο οποίος όμως βρίσκεται πολύ κοντά, οπότε γνώριζε πολλά πράγματα, είχε εμπειρία, είχε ακούσματα, ήξερε αν μπορεί να διεκδικήσει και διεκδίκησε με μεγάλη επιτυχία. Επειδή ο ίδιος είναι και ντροπαλό, δεν θα τα πει αυτά, σας τα λέω εγώ για να το... όταν θα έρθει η ώρα να σας κάνει μια παρουσίαση, να μπορέσετε να εκτιμήσετε ποιον έχετε μπροστά σας. Είμαστε περήφανοι στο Απιθύτα που τελείωσε εδώ, σπούδασε εδώ και μετά έφυγε έξω. Αυτά για το isolation, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε εμείς που κάνουμε μια παραβολική πτήση, στην οποία παραβολική πτήση είναι ένα αεροπλάνο που επιταχύνει ανεβαίνοντας προς τα πάνω και σβήνει τον κινητήρα και μετά πέφτει για 2 χιλιόμετρα και την ώρα που πέφτει για 2 χιλιόμετρα, για 25 δευτερόλεπτα που κρατάει η πτώση, έχει έλλειψη βαρύτητας μέσα. Και όπως βλέπετε εκεί πέρα, όταν δεν κάνουμε πείραμα, κάνουμε και καμιά κουλουτούμπα για να χαρούμε λίγο το περιβάλλον έλλειψης βαρύτητας. Θα έχουμε κάνει αρκετά πειράματα, ίσως σε κάποιο επόμενο μάθημα να σας δείξω περισσότερα. Έχουμε και επιτυχίες όμως και από τους μικρούς μας. Αυτοί είναι φοιτητές, προπτυχιακοί φοιτητές, δεν έχουν πάρει πτυχίο ακόμα. Είναι η ομάδα BIM Third Generation Dropstar, η οποία κέρδισε ένα διαγωνισμό στην Κόντρα, με καμία εύνοια απολύτως, και θα πετάξει ένα πείραμα με Sounding Rocket, με αυτόν τον πύραυλο, ευρωπαϊκό πείραμα χρηματοδοτούμενο από την ESA. Τα παιδιά είναι μια μεγάλη ομάδα, αυτοί είναι οι βασικοί τους παίκτες, προπτυχιακοί όλοι, καταπληκτικά παιδιά όλοι. Αν τους δείτε θα καταλάβετε ότι αν όλη η Ελλάδα είναι σαν και αυτούς, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Δυστυχώς δεν είναι βέβαια. Αλλά είναι καταπληκτικά παιδιά, φοβερή δουλειά. Δεν γνωρίζαν το αντικείμενο, ήρθαν να βρουν ένα αντικείμενο με το οποίο έπρεπε να κάνουν ένα πείραμα, με κάτι να ασχοληθούν. Και ήρθαν στο εργαστήριο και έτσι τους βοηθάνε οι υποψήφοι διδάκτορες που δουλεύουν σε εμάς για να κάνουν κάποια πειράματα για σταθερότητα γαλακτομάτων. Αλλά είναι πραγματικά και ευφυοί και πολύ καλοί χαρακτήρες και εργατικοί. Τα διαμάντια της Ελλάδας, τα νέα διαμάντια. Θα το προσπεράσω αυτό που μιλάει για τα roadmaps. Τα roadmaps είναι μια μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Ευρώπη για να σχεδιάσει το μέλλον της. Συμμετέχουν και πολλές ελληνικές ομάδες εκεί. Αυτό ίσως έχει λίγο σημασία, να δει πώς κατανέμεται ο κόσμος του SciSpace, που είπαμε είναι το κομμάτι το επιστημονικό, έτσι. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για Dusty Plasmas. Το Dusty Plasmas βρίσκεται σε αυτήν. Είναι μια παρουσίαση στατιστική, ένα στατιστικό εργαλείο που τα δείχνει έτσι, με συγκεντρώσεις τοπικές. Και υπάρχουν πολλά πειράματα, κυρίως οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στην τεχνική του πλάσματος και με τεράστιες εφαρμογές στην ιατρική. Δεν τα γνωρίζω να σας πω σε λεπτομέρεια. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Αδριανό όταν το καλό αυτή μπροστά σας. Το πλάσμα είναι μια. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω δηλαδή. Μια κατάσταση της ύλης που βρίσκεται ανάμεσα στο υγρό και στο στέρεο. Η πυκνότητά του επιτρέπει να μην μπορεί να χαρακτηριστεί αυστηρά και έχει ειδικές ιδιότητες. Δηλαδή μπορεί να ιονίσεις και να μεταφέρεις ενέργεια σε μεγάλες ποσότητες που δεν θα μπορούσε να το κάνεις ούτε με υγρό ούτε με αέριο. Αυτή δηλαδή η μεταβατική κατάσταση της ύλης επιτρέπει να παίξεις και να μεταφέρεις φορτία. Η ESA ασχολείται πάρα πολύ με τα Global Goals for Sustainable Development και θέλει οι επιλογές που κάνει να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα goals, γιατί αυτή είναι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρώπης συνολικότερα. Αυτό το πράγμα που βλέπετε, αυτή τη διαφάνεια, θα τη βρίσκετε όλο και πιο συχνά μπροστά σας. Αποτελεί το μέλλον πια για όλους εμάς. Βλέπετε, η ESA προσπαθεί να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να είναι σύμφωνη με το πνεύμα του Sustainability. Εδώ ένα το zero hunger που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πείνα, θέλουμε να βρούμε τεχνολογίες που να εξασφαλίσουμε ξεπληθυσμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό εύκολα να κάνει δουλειά, να βρει πράγματα, να καλλιεργήσει, είτε μπορεί να είναι τροποποιημένα, είτε καινούργιες τεχνικές καλλιέργειας, είτε καινούργιους τρόπους για να πετύχει συγκομιδή κτλ. Η ESA χρηματοδοτεί, όπως βλέπετε, σε αυτό το μικρό κυκλάκι, σε αυτήν εδώ την περιοχή, τέτοιες τεχνολογίες. Και υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές. Βλέπετε ένα μικρό εργοστάσιο στην ουσία στημένο μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο του Τβέντε που έχει κάνει την πολλή δουλειά. Και βλέπετε να αναπτύσσονται ντομάτες και τα λοιπά σε συνθήκες εκτός χώματος με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτές τις τεχνολογίες και στο διάστημα. Έτσι. Αλλά οι Ολλανδοί, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί σε αυτό, με το που πέτυχε η τεχνολογία τους, πήραν χρήματα από το Ολλανδικό κράτος και έχουν κάνει και spin-off εταιρείες. Τα προωθούν αυτά και σαν εφαρμογές στο έδαφος.
Μια άλλη μεγάλη περιοχή όπου έχουμε και ελληνική δράση, είναι καθαρό νερό και υγιεινή, και αυτό η ΕΣΑ επενδύει λεφτά, επενδύει σε υποδομές, επενδύει σε μόρφωση ανθρώπων, υποστηρίζει δηλαδή διδακτορικά και επιμόρφωση και μετά το διδακτορικό σε επίπεδο με τα διδάκτορα. Γίνονται πολλές δουλειές. Μια από τις πιο σημαντικές είναι αυτές που γίνονται στο Concordia. Το Concordia είναι ένας σταθμός όπου αναπτύσσονται τεχνολογίες. Αυτοί είναι αυτόνομοι, ξέρετε, εκεί πέρα. Δεν παίρνουν τίποτα. Για μήνες είναι αποκλεισμένοι. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε sanitation και cleaning σε αυτόνομα συστήματα με πλήρη ανακύκλωση. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει πλήρη ανακύκλωση, ούτε τα απόνερα της τουαλέτας πετιούνται. Καθαρίζονται και τα χρησιμοποιείς την άλλη μέρα για να πιεις καφέ. Και είναι ένα χαρακτηριστικό αστείο των ανθρώπων και των αστροναυτών, αλλά και των ανθρώπων στο Κονκόρτια, ότι τα ούρα του χθες είναι ο καφές του αύριο. Είναι, εννοείται ότι δεν είναι ούρα πια, έτσι. Οι τεχνολογίες που έχουν φτάσει στο 99% περίπου ανακύκλωση, είναι καταπληκτικό νούμερο. Οι συμβατικές τεχνολογίες αυτή τη στιγμή στο έδαφος, οι καλές, οι ακριβές τεχνολογίες έχουν φτάσει μέχρι το 93%. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 99%. Μια άλλη περιοχή αναφέρεται στην υγεία και στο well-being. Εδώ έχουμε πολλά έργα που δουλεύει η Ευρώπη. Γενικά η Ευρώπη στο θέμα υγείας επενδύει πάρα πολύ, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Γίνονται πολλά πειράματα και σε αστροναύτες κατά τη διάρκεια. Αυτός είναι ο Γερμανός, ο αστροναύτης, ο Γκέτς. Υπήρξε κλασικό πείραμα για πάρα πολλές μετρήσεις. Και σε πειράματα bed rest, βλέπετε, αν κάποιος από εσάς είναι γιατρός, ίσως αναγνωρίζει, όταν ξαπλώνουμε το σώμα με 7 μοίρες κλίση, το κεφάλι κάτω, και δεν κινείσαι, είσαι εκεί συνέχεια, είσαι με pampers, έτσι, δεν κινείσαι, είσαι συνέχεια και για 2-3 μήνες το σώμα αρχίζει και αναπτύσσει αντανακλαστικά σαν να βρίσκεται σε έλλειψη βαρύτητας. Και το κλασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες και προσπαθεί ιατρικά να το λύσει η Ευρώπη, έχει ένα πολύ μεγάλο project, έχει να κάνει με την οστεοπόρωση. Ξέρετε, στο διάστημα, επειδή δεν υπάρχει βαρύτητα, δεν υπάρχει βάρος πάνω στο σκελετό, ο εγκέφαλος παίρνει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει λόγος να παράγει ασβέστιο για να δυναμώσει τα κόκαλα. Οπότε παράγει λιγότερο ασβέστιο, με αποτέλεσμα τελικά παθαίνουν αποσάθρωση τα κόκαλα, γίνονται εύθραστα, γίνονται ψαθυρά, είναι εύκολο να σπάσουν και έτσι έχουμε προβλήματα που στην ουσία συναντάμε σε γέροντες ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν ασβέστιο. Το συναντάμε και σε νεότερους ανθρώπους στο διάστημα. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά και αυτή η δουλειά βρίσκει και spin-off εφαρμογή στο έδαφος, γιατί ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα, μια 3D τομογραφία που δεν νομίζω ότι είναι μαγνητική. Προσπαθώ να θυμηθώ λεπτομέρειες, δυσκολεύομαι. Θα το φέρω την άλλη φορά να σας το δείξω. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το έχει βγάλει η Ευρώπη και το έβγαλε η Siemens και αυτή τη στιγμή είναι στα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, υπάρχει για να χαρακτηρίσει την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση, να σας θυμίσω, ότι είναι διαφορετική στο σπογκώδες από το σκληρό, από το συνεκτικό οστό, και αυτή η τεχνολογία που μέσα από τα χρήματα και τα project της ΕΣΑ αναπτύχθηκε μπορεί και κάνει διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τα άλλα μηχανήματα μέχρι τώρα δεν μπορούσαν και δίνει πολύ στοχευμένα, με πολύ μεγάλη ακρίβεια αποτελέσματα για την οστεοπόρωση. Πάμε πάλι στην ενέργεια εδώ πέρα που θέλουμε να την κάνουμε φτηνή και καθαρή. Πάλι πολλά χρήματα δαπανώνται από την Ευρώπη. Εδώ γίνονται πολλές δουλειές, κυρίως στο κομμάτι των υλικών. Και εδώ υπάρχει ελληνική δραστηριότητα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Υλικά τα οποία να μπορούν, καταλύτες παραδείγματος χάρη, για να μην τα λέω γενικά, υλικά τα οποία δίνουν αποδόσεις απίστευτες μέχρι τώρα. Απλώς αυτοί οι καταλύτες έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ενώ ξεκινάνε με καλή απόδοση, σιγά σιγά λερώνονται, παθαίνουν αυτό που λέμε fouling, δηλαδή επικαθίσεις, και αυτές οι επικαθίσεις αλλοιώνουν την απόδοση. Είναι κάτι που επίσης πρέπει να το αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα, αλλά είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Εδώ, ξέρω αν παίξει το βίντεο αυτό. Αυτό είναι ένα βιντεάκι. Τέλος πάντων, είναι με ένα πείραμα που συμμετείχαμε και εμείς, αναπηθείτε, από το τμήμα χημίας. Αυτό αριστερά δείχνει, είναι υγρό καύσιμο πυράβλου και πώς το υγρό καύσιμο πυράβλου εκτοξεύεται και αναφλεύεται. Δυστυχώς το βιντεάκι δεν θα παίξει. Δεν πέσει. Δεν πειράζει. Πάμε στο industrial innovation και στο infrastructure. Και εδώ επενδύει αρκετά και κυρίως στα υλικά. Εδώ έχουμε υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για καθαρισμό αλλά και για σχηματισμό και απομόνωση συστατικών όπως οι πρωτεΐνες. Πολλή δουλειά από ευρωπαϊκές ομάδες εδώ. Και έχουμε εφαρμογές πια και στο έδαφος. Το έχω βάλει αυτό είναι ένα κινέζικο πείραμα, αλλά είναι με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή, γι' αυτό το έβαλα.
Βάλαν δηλαδή το πείραμα, βάλαν την πτήση οι Κινέζοι, αλλά το πείραμα είναι τα υλικά, όλη η τεχνολογία που κρύβεται είναι ευρωπαϊκή από μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι Nestlé. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να μην δε λέμε. Πολλή δουλειά εδώ. Το Human Exploration που κρύβει μέσα του το Life Support, το Crew Expedition, βλέπετε δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία επενδύει και η Ευρώπη και σε αυτό. Νόμιζα είχα κάτι ελληνικά. Εδώ πέρα είναι ματρούσκα. Είναι ένα ομοίωμα ανθρώπου που το βάζουν αισθητήρες και το βγάζουν έξω για να μετρήσουν ακτινοβολία πριν, πάνω και κάτω από διάφορα σώματα προστατευτικά. Αυτή είναι μια τεχνολογία που αξιοποιήθηκε πάρα πολύ για να σχεδιαστούν οι καινούργιες στολές των αστροναυτών. Ίσως να έχει πέσει το μάτι σας στα μέσα ότι δαπανούνται πια κάποια κάποια δισεκατομμύρια για την καινούργια στολή των αστροναυτών. Δεν μπορεί να είναι τόσο βαριά όσο αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να κινείσαι πάνω στη σελήνη, στον Άρη, με τέτοια βαριά στολή. Όταν έχει έλλειψη βαρύτητας, τα πράγματα είναι απλά, αλλά όταν έχει έστω και λίγη βαρύτητα και έχει 0,16 του G πάνω στη σελήνη ή 0,38 στον Άρη, και κάποια στιγμή είναι το παραμικρό βάρος το κάνει δύσκολο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το isolation, αυτά που λέγαμε για τον Ανδριανό. Φύγω από αυτό. Εδώ έχουμε ελληνικές συμμετοχές. Εδώ βλέπετε έχουμε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης μια ομάδα που ασχολείται με αυτά τα πράγματα εδώ στο κέντρο, που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες αποστολές και με το Zero Hunger. Υπάρχουν στα ιατρικά η κυρία Παπαδέλη εδώ στο Απιθύτα. Αυτό εδώ είναι η σχολή μηχανικών. Αυτό πρέπει να είναι το ΣΜΙΝ. Δεν γνωρίζω τα αρχικά, μπορεί κάποιος συνάδελφος να τα ξέρει. Ο κύριος Σολωμός πρέπει να είναι από στρατιωτική σχολή. Εμείς δουλεύουμε κυρίως στα υλικά και στις τεχνολογίες, στις διεργασίες τροφίμων, στο Απιθύτα πάλι. Αυτές είναι περιοχές επιστημονικές όπου μπορεί να υπάρχει συμμετοχή ελληνική και σε επιστήμη και σε τεχνολογία. Ας το προσπεράσουμε. Και εδώ κάπου θα τελειώσω, νομίζω οριακά έφτασα στο χρόνο, σας κούρασα, σας πήγα γρήγορα, αλλά ελπίζω να άφησε κάποιο αποτύπωμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα σε όλα αυτά μια τελευταία πρόταση να πω. Σαφώς και δεν είπα τα πάντα. Σαφώς και είπα ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτά που θα μπορούσα να πω. Και σαφώς είναι υποκειμενική η επιλογή αυτών που είπα. Θέλω να έχετε την αίσθηση ότι ανάλογα με το ποιος θα έκανε αυτή την ομιλία, θα διάλεγε διαφορετικά πράγματα να πει και σε διαφορετικά σημεία να σταθεί. Ελπίζω να σας άφησε τουλάχιστον τη γεύση ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη περιοχή, με πάρα πολλά νέα και καινοτόμα πράγματα, τα οποία χρειάζονται regulation. Πολλά πράγματα χρειάζονται regulation. Γιατί τώρα που πάμε να πατήσουμε στη σελήνη, τώρα που πάμε στον Άρη, γιατί πάμε, έτσι θα το ζήσουμε αυτό, θα είμαστε. Εκτός να πάρουμε κανένα τρένο και δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί, αλλά αν δεν το πάρουμε το τρένο, πιστεύω θα το ζήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει η υποδομή, η νομοθεσία, οι κανόνες που θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανθρωπότητα. Και εκεί είναι πολύ κρίσιμο ότι ο κύριος Γλαδίνης και ο Γιάννης και η υπόλοιπη παρέα αποφάσισαν να στήσουν αυτό το μεταπτυχιακό και αποφάσισαν να προσκαλέσουν και εσάς να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι πολλοί σε διάφορα επίπεδα. Και όσο πιο πολλοί είσαστε και είσαστε αρκετοί, τόσο σε διαφορετικούς τομείς θα αγγίξετε, τόσο σε διαφορετικούς τομείς η Ελλάδα θα δηλώσει παρόν. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια πραγματικά αξίζει τον κόπο. Στα πλαίσια του μαθήματος πέρσι δώσαμε εργασίες, ήταν απίστευτα καλά, ελπίζω για να συμφωνείς, ότι συνάδελφοί σας που δεν γνωρίζαν από διαστημική τεχνολογία παρουσιάσαν ιδέες, κριτική, κάνανε evaluation, παρουσιάσανε στοιχεία, είχανε μια οπτική, φρέσκια οπτική. Δηλαδή είναι δεν θέλω να το δείτε ότι αυτό είναι κάτι άγνωστο, άκτο στη γωνία. Το καθαρό μυαλό που σκέφτεται ορθολογικά μπορεί να έχει φρέσκες ιδέες. Οπότε εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε στο μάθημα, ευχαριστώ που συμμετέχετε. Σας ευχαριστούμε. Σχετικά με τις εργασίες, επειδή έτσι κάνετε μια αναφορά τώρα, είδαμε στο email που μας εστάλει κάποιες λεπτομέρειες. Περίπου θα δυστυχεί, είπατε ότι μπορεί να είναι και ατομικές ή ομαδικές.
αν είναι ατομικές, γιατί εγώ προσανατολίζομαι στην ατομική περισσότερο, θα είναι γύρω στις 1000 λέξεις και θα είναι μια παρουσίαση των 10 λεπτών. Θα το αντιλήφθηκα. Όχι ακριβώς. Οι οδηγίες είναι στο mail που σας δόθηκε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά στην τρίτη διάλεξη. Να πω πολύ γρήγορα ότι στις ατομικές θα είναι 1000 λέξεις μόνο. Δεν θα έχει παρουσίαση. Οι ομαδικές εργασίες θα έχουν παρουσίαση και ενθαρρύνεστε να διαλέξετε μια ομαδική εργασία, γιατί θα αναλύσουμε τους λόγους στο τρίτο μάθημα. Είναι καμιά φορά και η απόσταση όμως και αυτά, και είναι λίγο δύσκολο για την ομαδική στη συνεννόηση. Για μένα, δεν ξέρω για τους άλλους συναδέλφους. Εμένα δηλαδή μου είναι ως ακατόρθωτο. Πέρυσι πάντως κατέστη εφικτό και είχαμε μια εξαιρετική παρουσία και των φοιτητών και μια συναρπαστική εμπειρία από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό που λέει ο Γιάννης, το επιτρέψτε μου να το υπογραμμίσω. Έτσι. Πήγε καταπληκτικά. Εγώ, επειδή προέρχομαι από το χώρο της τεχνολογίας και όχι από το χώρο που είσαστε οι περισσότεροι, θεώρησα ότι αυτό ήταν κάτι που, εντάξει, copy-paste από το ίντερνετ. Δεν ήταν έτσι. Τα παιδιά πήραν πληροφορία, συγκρίνανε και είχαν φρέσκο μυαλό για να κάνουν κρίση. Δηλαδή, κρίνανε, λέγανε το σχολιασμό τους, λέγανε επιχειρήματα, δεν τα λέγανε μόνο επειδή τα διαβάσανε. Κάποιες εργασίες ήταν πραγματικά καταπληκτικές, καταπληκτικές. Για να βλέπω μια κυρία, η κυρία Ψάρα. Ψαρά. Η δική μου ερώτηση έχει κάνει με τα μαθήματα της Δευτέρας. Θα παραμείνει έτσι, γιατί το αρχικό πρόγραμμα έλεγε ότι τα μαθήματα θα είναι Τετάρτες, Πέμπτες. Το πρόγραμμα είναι αυτό που σας δόθηκε τελευταία, δηλαδή κάποιες Δευτέρες και κάποιες Τετάρτες. Κυρίως ο λόγος που το ρωτάω είναι γιατί όταν μπήκαμε σε αυτό το μεταπτυχιακό, οι μέρες που δεσμεύονταν μέσα στην εβδομάδα από το μεταπτυχιακό ήταν οι Τετάρτες και οι Πέμπτες, και φαντάζομαι ότι γίνεται αντιληπτό ότι για να μπορούμε να παρακολουθούμε κάποια μαθήματα, συνήθως πρέπει να παίρνουμε και άδεια από τη δουλειά μας, να σχολάμε νωρίτερα, να φεύγουμε. Επομένως, θέλω να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει καθόλου αυτό, έτσι? Όχι σε καμία περίπτωση, διότι ο στόχος αυτού του μαθήματος ήταν να προσεγγίσουμε και να προσκαλέσουμε γλυκτούς καλεσμένους, τους οποίους δεν θα τους βρείτε πουθενά. Και όταν λέω πουθενά, το εννοώ αυτό, διότι είναι άνθρωποι που προέρχονται από αμερικανικά πανεπιστήμια, καθηγητές του εξωτερικού, στελέχη από την NASA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, τους οποίους δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να τους φέρουμε όλους Τετάρτη ή Πέμπτη. Συνεπώς έγινε αυτή η επιλογή. Ξέρουμε ότι διαφέρει από την αρχική πληροφορία που υπήρχε για τις ώρες και τα μαθήματα του μεταπτυχιακού. Ωστόσο, δείτε το σαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για σας, διότι οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αν ακολουθήσετε σχετικά με το Space κοστίζει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερο από όλο το μεταπτυχιακό σας. Ναι. Επομένως, δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε καθόλου. Και έχω πολύ χαρά να το δω με growth mindset, αναμφισβήτητα. Απλά επειδή πολλά πράγματα δεν έχουν πάει όπως το αρχικό πρόγραμμα και όπως είπατε κι εσείς ότι θα υπάρχει ένα summer school το οποίο θα είναι προαιρετικό, υπάρχει περίπτωση εξετάσεις να γίνουν 2 φορές το αερινό εξάμηνο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο ακριβώς, Όταν θα μιλήσουμε, τώρα οι πληροφορίες ήταν για τα μαθήματα, τις διαλέξεις και τις εργασίες. Για τις εξετάσεις θα σας δώσουμε νέες πληροφορίες. Τέλεια. Επειδή λοιπόν θα ήθελα εκ των προτέρων να γύρω μια ένσταση για να καταστήσω σαφή και την πρόθεση των φοιτητών, θα ήθελα να το σκεφτείτε σοβαρά όταν θα αποφασίσετε να δώσετε τις επίσημες πληροφορίες, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μας δυσκολεύουν αυτή τη στιγμή. Μία από αυτές είναι η απόσταση, πρώτον. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και έχω σκοπό να το πω και στον κύριο Γκλαβίνη, είναι ότι δεδομένου ότι έγινε μια τεράστια τραγωδία την προηγούμενη εβδομάδα και δεδομένου ότι στο προηγούμενο εξάμηνο η εξεταστική ανακοινώθηκε 2 εβδομάδες πριν την εξεταστική την επίσημη, πράγμα που μας έδινε τη δυνατότητα να έρθουμε με τρένο, θα ήθελα πολύ σοβαρά να πω ότι αυτή τη φορά η εξεταστική θα ήθελα να ανακοινωθεί πολύ νωρίτερα, γιατί εγώ δεν πρόκειται να ανέβω με τρένο. Για το μάθημα το δικό μας, τα γνωρίζετε εντός 10 ημερών πότε θα είναι η ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων. Με ικανοποιεί πολύ η απάντηση. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στους διδάσκοντες.
Θα απευθυνθούμε στους διδάσκοντες. Το κάνω και εδώ για να είμαι εκ των προτέρων καλυμμένη. Θα τους το μεταφέρουμε όμως, μην ανησυχείτε. Όχι, μιλάω πολύ σοβαρά. Εγώ ήμουνα στο τρένο μία εβδομάδα πριν, στο ίδιο δρομολόγιο, στο δεύτερο βαγόνι και δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρω ξανά να ανέβω με τέτοιο μέσο. Αλλά δεν υπάρχει και περίπτωση να πληρώσω 250 ευρώ στα αεροπορικά επειδή ανακοινώθηκε η εξεταστική τελευταία στιγμή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας είπα, στο δικό μας μάθημα εντός των επόμενων ημερών θα γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Η οποία και θα βοηθήσει ότι... Ευχαριστούμε και είπατε ότι υπάρχει η δυνατότητα για τις ατομικές εργασίες, σωστά? Βεβαίως, ναι. Ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Επίσης. Η ημερομηνία, φροντίστε σας παρακαλώ να είναι μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε δύο φορές. Δεν το λέμε από θέμα φορές, για να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Είναι πρακτικά αδύνατο να ταξιδέψουμε. Δεν μίλησε κανείς για δύο φορές. Μην ανησυχείτε. Θα είναι οι εξετάσεις, θα σας βολεύουν όλους. Όπως και πέρυσι, δεν υπήρξε κανένας φοιτητής που δεν βόλεψε η ημερομηνία των εξετάσεων. Όλοι πέρασαν το μάθημα με υψηλούς βαθμούς και δεν υπήρχε κανένα παράπονο. Είναι η δεύτερη χρονιά που το λειτουργούμε το τμήμα και το μεταπτυχιακό, επομένως αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει καμία αστοχία. Ευχαριστούμε. Είναι και το άγχος τώρα λόγω των ημερών. Τώρα καταλαβαίνετε, τώρα με αυτά που ακούμε είμαστε λίγο αναστατωμένοι, γι' αυτό και σας βομβαρδίζουμε έτσι με ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση. Παρακαλώ. Η κυρία Μανδράκου. Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν το άκουσα στην αρχή και δεν το έχω καταγράψει κιόλας, πότε θα είναι η ημερομηνία για το summer school που είπατε? 3 έως 7 Ιουλίου είναι. Θα σας δώσουμε... Πώς θα προηγούνται οι εξετάσεις και θα έπεται αυτό? Δηλαδή αυτό δεν το έχω καταλάβει, γιατί είπατε ότι αυτό θα έχει σχέση με τις εξετάσεις. Όχι. Θα σας δώσουμε πληροφορίες για αυτά με πλήρη περιγραφή. Όταν λέμε πλήρη περιγραφή. Τώρα σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες, διότι... Ναι, είπατε όμως ότι θα δώσουμε εξετάσεις μετά από αυτό. Αφού εξετάσεις θα είναι τον Ιούνιο και αυτό θα είναι τον Ιούλιο, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα συνδυαστεί, δεν το κατάλαβα. Μπορεί να μην είναι διαζώσει εξετάσεις και να είναι εξ αποστάσεως, επομένως να σας βολεύει όλους. Θα δώσουμε δύο φορές εξετάσεις, μία τον Ιούνιο και μία τον Ιούλιο. Όχι, θα δώσετε μία φορά εξετάσεις, μην ανησυχείτε. Πολύ μυστήριο. Δεν είναι μυστήριο. Θα σας δώσουμε πληροφορίες τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτό. Εντάξει, απλά αν γίνεται, καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα το οποίο να είναι λειτουργικό για όλους μας. Δηλαδή, πραγματικά, δεν το λέω καθόλου περίεργα. Είναι η ανοργανωσιά και η ασυνεννοησία κάποιες φορές είναι κουραστική για όλους μας. Για δηλαδή, το είναι συγκεκριμένο κρίμα... μάθημα που... Όχι. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μάθημα. Μιλάω γενικά. Ξέρω ότι μπορείτε να μεταφέρετε μηνύματα. Το ξέρω ότι η θέση σας είναι τέτοια που έχετε επικοινωνία. Δηλαδή, η αναστάτωση που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο με τα μαθήματα, με την ύλη που δεν ανέβηκε, με τα μαθήματα που μετατέθηκαν, με τις εξετάσεις, με όλα τα σχετικά, είναι κουραστικό για όλους μας. Συμφωνώ απόλυτα ότι... και έχετε κάθε δίκιο. Στο δικό μας μάθημα προς το παρόν ενημερωθήκατε για το σχέδιο των διαλέξεων και για τις εργασίες. Θα σας δοθούν πληροφορίες τόσο για το Summer School όσο και για τις εξετάσεις. Και οποιαδήποτε άλλη απορία υπάρχει θα λυθεί στην τρίτη κατά σειρά διάλεξη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ.